το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Γιώτα Θήτα. 866 σελίδα, κεφάλαιο Γιώτα Θήτα. Και ότε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, ανεχώρησε από της Γαλιλαίας και ήρθε εις τα όρια της Ιουδαίας πέρα του Ιορδάνου. Και ακολούθησαν αυτόν οι όχλοι πολλοί και θεράπευσε αυτούς εκεί. Και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι πειράζοντος αυτόν και λέγοντας προς αυτόν, συγχωρείται εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτία? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσαν και θύλη έπλασεν αυτούς? Και είπεν, ένε και τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο σάρκαν μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μην χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν, γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε εις εσάς να χωρίζεστε τα γυναίκα σας, απαρκής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε ότι ως της χωριστεί τη γυναίκα αυτού, εκτός δια πορνείαν και νυφευτεί άλλην, γίνεται μοιχός. Και ως της νυφευτεί γυναίκα κιν χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, εάν ούτως έχει, η υποχρέωση του ανδρούς προς τη γυναίκα δεν συμφέρει να νυφευτεί. Ο δε είπε προς αυτούς, δεν δύναται πάντες να δεχθώσουν το λόγον τούτον, αλλά εις όσους είναι δεδομένων, διότι είναι ευνούχοι ή την εσεκκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και είναι ευνούχοι ή την εσευνουχίδησαν υπό των ανθρώπων, και είναι ευνούχοι ή την εσευνουχίδησαν ευνούχησαν εαυτούς δια την βασιλεία των ουρανών. Όστις δύναται να δεχτεί τούτο, ας δεχτεί. Τότε φέρθησαν προς αυτόν παιδεία δια να πειθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί. Οι δε μαθηταί επέπληταν αυτά. Πλην ο Ιησούς είπε, αφήστε τα παιδεία και μην εμποδίζετε αυτά να έρθωσιν προς εμέ, διότι τον διούτον είναι η βασιλεία των ουρανών. Και αφού επέθηκε επ' αυτά τα σχήρας, ανεχώρησε νεκήθη. Και ειδού προς ερθόν της είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω δια να έχουν ζωή αιώνιον? Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός, αλλά εάν θέλεις να εισέρθεις εις τη ζωή, φύλαξον τα σαντελώς. Λέγει προς αυτόν πίας. Και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίο σου σε αυτόν. Και λέγει προς αυτόν ο νίσκος, πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη? Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε πόλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις στοχούς, και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό, και ερθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος το λόγον, ανεχώρησεν λυπούμενος, διότι είχε χτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω, ότι δυσκόλως θέλει εισέρθει πλούσιος εις τη βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγω, ευκολότερο να περάσει κάμιλος δια τρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέρθει εις τη βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού εξεπλήτοντο σφόδρα λέγοντες, τι λοιπόν δύναται να σωθεί? Ευλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμε εν πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι λοιπόν είστε εις εμάς? Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι εσείς οι ακολουθήσαντές με εν τη παλινεγεσία,
όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει και εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ, και πας ως τη σαφή και νοικίας οι αδερφούς, πας ως τη σαφή και οικίας οι αδερφούς, οι αδερφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούσένε και το ονόματός μου, εκατοταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολύ όμως, πρώτη θέλουση είστε έσκατοι και έσκατοι πρώτη. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος Ιησούς, στην επίγεια αυτή ζωή, τα 3,5 χρόνια, ήρθε θεραπεύων και ευεργετών τον άνθρωπο. Ήρθε να σώσει τον άνθρωπο, αδερφοί. Ήρθε να σώσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη Βασιλεία των Ουρανών. Μέχρι εκείνη την ημέρα, προτού ο Κύριος μας ξεκινήσει το έργο του σε αυτή τη γη, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής ήταν μέσα στην αμαρτία. Νομίζανε ότι πιστεύανε ότι είχαν την πραγματική αλήθεια, ότι ήταν μέσα στα πράγματα του Θεού, διότι νομίζανε ότι ο νόμος του Μωυσή ήταν ο τέλειος νόμος. Όμως για να ακολουθήσει κάποιος τον νόμο του Μωυσή εκείνη της εποχής, ήταν πολύ βαρύς, πολύ δύσκολος, πάρα πολύ. Οι εντολές του Μωυσή ήταν πραγματικά απραγματοποιητές. Λέει, ας πούμε, ότι εάν κάποιος συλληφθεί, κάποια συλληφθεί επιμοιχεία, να λιθοβολείται. Εάν κάποιος νέος αντιμιλήσει στους γονείς του, να λιθοβολείται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε να τα ανατρέψει όλα αυτά. Ο Κύριος ήρθε να μιλήσει για την αγάπη του Θεού, να φέρει ένα καινούριο μήνυμα στην καρδιά των ανθρώπων. Και αυτό το μήνυμα, αδερφοί μου, ήρθε σήμερα, έρχεται και σήμερα και στις δικές μας τις καρδιές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη είναι αυτή που οικοδομεί τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζοντας παραπάνω, λέει ότι αν δεν συγχωρέσετε, λέει, έκαστος των αδερφών αυτού, τα πτέσματα αυτού, δεν θα σας συγχωρέσει και ο Πατέρας. Γιατί ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί τον συνάνθρωπό του, δεν συγχωρεί τον αδερφό του, δεν συγχωρεί τον συνάδελφό του, δεν συγχωρεί αυτόν που τον έβλαψε, αυτό που τον κακοποίησε, δεν προσεύχεται για αυτή την ψυχή, ο άνθρωπος δεν δύναται να τον συγχωρέσει. Γιατί η αγάπη του Χριστού, αδερφοί μου, πρέπει να είναι εγκεχημένη μέσα στις καρδίες μας, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού. Αν δεν είναι η αγάπη του Θεού μέσα στις καρδιές μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτόν τον αγώνα της πίστεως. Απλώς λεγόμαστε χριστιανοί. Χριστιανοί. Τι είδους χριστιανοί? Εμείς το ξέρουμε. Ο καθένας το γνωρίζει. Προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεόμεθα ο ένας για τον άλλον. Για τις ανάγκες του αδερφού μας. Για την ασθένεια του αδερφού μας. Για το πρόβλημα του αδερφού μας. Όταν μπήκαμε σε αυτόν τον χώρο, αδερφοί μου, εγώ προ 27 χρόνια, αυτό που με έλκυσε ήταν η αγάπη των αδερφών. Όταν ήρθαν οι αδερφοί και με αγκαλιάσανε, με δεχθήκανε με χαρά, με ειρήνη, με αγάπη, με καλέσανε στα σπίτια τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό ήταν αυτό που με έλκυσε, αδερφοί μου. Και έτσι πήραμε και την απόφαση να μείνουμε και στην Εκκλησία, να προχωρήσουμε, γιατί καταλάβαμε και νοήσαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από τους άλλους ανθρώπους έξω στον κόσμο. Κάτι το διαφορετικό διέπει αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η αγάπη του Θεού, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε να φέρει αυτό το μήνυμα, να θεραπεύσει και να ευεργετήσει τον άνθρωπο, αδερφοί. Να φέρει το μήνυμα της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τελειώνοντας λοιπόν τους λόγους αυτούς στην Γαλιλαία, ο Κύριος προχώρησε στην Ιουδαία. Βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν έμεινε στάσιμος. Δεν σταμάτησε σε ένα μέρος και
εκεί έφερε τα μηνύματα αυτά. Αλλά πρέπει, λέει, να υπάγουμε, λέει, και εις άλλους να διδάξουμε και σε άλλους ανθρώπους να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε εμείς αυτό το φρόνημα, αδερφοί μου, μέσα στην καρδιά μας. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία, μας έσωσε ο Κύριος. Έχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών εξασφαλισμένη, θα λέγαμε, που δεν είναι έτσι βέβαια τα πράγματα. Κανένας δεν έχει εξασφαλίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Τη Βασιλεία των Ουρανών θα την εξασφαλίσουμε όταν τελειώσουμε αυτό το δρόμο, αδερφοί. Όταν τελειώσουμε αυτό τον δρόμο, δοξάζοντας, υμνούντες και πιστεύοντας στον Κύριο Ιησού Χριστό, έχοντας μέσα στην καρδιά μας εκεχημένη την αγάπη του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο Κύριος να μας κάνει μια εκκλησία γεμάτη από αγάπη, αδερφοί. Να βλέπουμε τον αδερφό μας υπερέχοντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές κάτι συμβαίνει μεταξύ μας, χαλάει η καρδιά μας. Μπορεί να τον δούμε τον αδερφό μας να έρχεται, να λαξοδρομήσουμε λιγάκι. Μπορεί κάτι να είπαμε, ας πούμε, που τον στεναχώρησε, να κρατάμε μέσα στην καρδιά μας κάτι. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφοί μου. Ο Χριστός, το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το μήνυμα του χριστιανού, δεν είναι αυτό, αδερφοί μου. Η καρδιά πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι τέλεια η καρδιά. Ο Χριστός κατοικεί μέσα σε μια τέλεια καρδιά, αδερφοί. Και αυτή την τέλεια καρδιά ο Χριστός μας τη διδάσκει. Οι Φαρισαίοι εδώ έχουν άλλο πνεύμα. Έρχονται με πονηρό πνεύμα. Έρχονται να πειράξουν τον Χριστό. Πειράζοντας, λέει, το Θεό. Συγχωρείτε, λέει, εις τον άνθρωπο να χωρίσει, λέει, τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτία. Δια πάσαν αιτία. Κάτι μου είπε η γυναίκα μου, δεν μου άρεσε. Γράψε ένα έγγραφο διαζυγίου και στείλτε στον πατέρα της. Αυτό ήταν το φρόνημα, αυτός ήταν ο νόμος, αδερφοί μου, το Μωυσή. Το φρόνημα των Φαρισαίων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάτι δεν είδα σωστό στη γυναίκα μου, κάτι λάθος έγινε, κάτι μου υποσχέθηκε και δεν μου το έδωσε, γράψε εκεί ένα χαρτάκι και στείλτε να. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας την πάρει κάποιος άλλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ο Κύριος παρησία στους Φαρισαίους ομολογεί και λέει ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Δεν ανεγνώσατε, λέει, ότι ο πλάσας, λέει, απαρχής ο Θεός, δηλαδή, που έπλασε, λέει, άρσεν και θύλη, είπε ότι ένα και τούτου ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και οι δύο θα είναι μία σάρκα. Δεν το διαβάσατε αυτό? Απαρχής ο Κύριος αυτό είπε. Αφήνετε δηλαδή την αρχή και που πάτε στο τέλος. Κοιτάτε δηλαδή τον νόμο του Μωυσή. Κοιτάτε δηλαδή τι είπε ο άνθρωπος. Δεν κοιτάτε αυτό που λέει ο Θεός. Έρχεται ο Κύριος να τα ανατρέψει όλα. Φαντάζεστε, αδερφοί, τι έγινε μες στις καρδιές των ανθρώπων αυτών, που είχαν μάθει στη ζωή τους να κάνουν άλλα πράγματα. Έγινε αμέσως η μεγάλη ανατροπή. Ώστε, λέει, δεν είναι πλέον οι δύο μία σάρκα. Δεν είναι δύο σάρκες, αλλά είναι πλέον μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν ο Θεός, λέει, το οποίο συνέζευξε, ο άνθρωπος να μην χωρίζει. Φανταστείτε, αδερφοί μου, τι θα έγινε μέσα στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Όσοι θα ήταν έτοιμοι να αποστείλουν τις γυναίκες τους, θα αρχίσαν να το σκέφτονται. Θα αρχίσαν να το ξανασκέφτονται. Έτσι είναι τα πράγματα. Μήπως κάνουμε λάθος? Μήπως όπως τα λέει ο Ιησούς είναι σωστά? Για να το μελετήσουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά, αδερφοί μου, η αλήθεια είναι ότι
δυστυχώς ζούμε σε μια τέτοια εποχή και σήμερα. Σε μια τέτοια εποχή που θα έλεγα οι άνθρωποι φαρισαϊζίζουνε. Είναι φαρισαίοι. Έξω στον κόσμο, αδερφοί, πραγματικά έτσι είναι αλήθεια. Για χάρη γούστο, ο άνθρωπος χωρίζει. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, για πρώτη γυναίκα λέει καλή είναι. Καίπεται συνέχεια. Καίπεται συνέχεια. Το βλέπουμε στη συγγένειά μας, το βλέπουμε στους φίλους, το βλέπουμε στους συναδρέφους, στους γνωστούς ας πούμε, και τα διαζύγια πάνε συνέχεια έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα μάλιστα απλοποιηθήκανε ακόμα καλύτερα, ούτε δικηγόροι, ούτε τίποτα. Ένα χαρτί, υπογράφουν και δύο και τελείωσαν τα πράγματα. Και πτού και από την αρχή. Ξεκινάμε από την αρχή. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί μου, γιατί ο Κύριος μας διδάσκει την αλήθεια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού επικρατεί αυτή η αλήθεια. Και βλέπουμε πραγματικά τα αδέρφια μας, οι αδερφοί μας με τις αδερφές μας, να παντρεύονται, να μένουν σταθεροί και να δημιουργούν πραγματικά όμορφες και ευλογημένες οικογένειες. Και δοξάζουμε τον Θεό, διότι είναι οι αυριονοί εργάτες του Κυρίου. Με αυτό το φρόνημα, αδερφοί μου, πρέπει να προχωρήσουμε όλοι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις αδερφές γυναίκες μας. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Διότι αν δεν είχαμε γνωρίσει τον Κύριο κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε ποιο δρόμο κι εμείς θα είχαμε ακολουθήσει. Πού θα βρισκόμαστε, ποιοι θα είμαστε. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά μας χάρισε ευλογημένες αδερφές και αδερφούς. Ας έχεις δόξα το Άγιο όνομά Του. Γιατί λοιπόν, λέει ο Μωυσής, προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου? Τώρα έρχεσαι εσύ Ιησού Χριστέ να ανατρέψεις τα πάντα. Γιατί να δώσει ο Μωυσής έγγραφο διαζυγίου? Και απαντάει ο Κύριος, κοιτάτε να δείτε, δια τη σκληροκαρδία σας. Είσαστε σκληροκάρδιοι, σκληροκάρδιοι και απερίθμητοι, διότι δεν γνωρίζετε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν γνωρίζετε τον Ιησού Χριστό. Δεν γνωρίζετε το Θεό. Και οι άνθρωποι σήμερα, αδερφοί, χωρίζουν για τη σκληροκαρδία τους, αδερφοί. Οι άνθρωποι έξω είναι σκληροκάρδιοι πραγματικά. Είναι έτοιμοι να σηκώσουν το χέρι. Είναι έτοιμοι να μιλήσουμε σκληρά λόγια. Είναι έτοιμοι να αντιλογήσουν. Είναι έτοιμοι να πατήσουν πόδι, αδερφοί μου. Σκληροκάρδιοι άνθρωποι. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος έρχεται και διορθώνει τα πάντα. Και τον ευγνωμονούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί μόνο και μια λέξη, ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπάει, μπορεί να σπάσει, αδερφοί μου, την καρδιά του ανθρώπου αυτού του σκληρού και να τον φέρει σε μετάνοια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχα προχτές μια ωραία έτσι συνάντηση με έναν άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είχα ένα μικρό πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Κάποια ήρθε πίσω και με χτύπησε και μου ζούληξε λίγο τον προφυλακτήρα. Πήγα σε ένα συνεργείο να τακτοποιήσει το θέμα κατά εντολή του αδερφού. Πήγαινε σε αυτό το συνεργείο και εκεί θα τακτοποιήσει τα πράγματα αυτός. Πραγματικά πήγα λοιπόν, αυτός τα έφτιαξε εκεί πέρα, πάνω κάτω, πήρα το αυτοκίνητο, αλλά έλαντε που ήρθε πάλι κάποιος και με ζούληξε και ξανά το πρόβλημα δημιουργήθηκε, σηκώθηκε η μπογιά, ξεκδάρθηκε εκεί πέρα. Στεναχωρήθηκα, δεν είχε κάνει καλή δουλειά. Του λέω του αδερφού, λέω, δεν έκανε καλή δουλειά ο άνθρωπος αυτός. Μου λέει, πήγαινε, θα του τηλεφωνήσω και θα τακτοποιήσει τα πράγματα. Πραγματικά πήγα λοιπόν πάλι στον άνθρωπο. Του λέω, δεν έγινε σωστή δουλειά, του λέω. Μου λέει, κοίτα να δεις, σε χτυπήσανε πίσω και... Ναι, λέω, αλλά αν γινόταν πιο σωστή δουλειά, δεν θα γινόταν, λέω, αυτό το πράγμα να ξαναγίνει πάλι, λέω, έτσι, λέω, ο προφυλακτήρας. Εν τω μεταξύ, λέω, είχες χαθεί, λέω, σε έψαχνα, λέω, εδώ και 2 μήνες, λέω, πού ήσουνα.
άκουσα, λέω, ότι είχες ένα πρόβλημα υγείας με το παιδάκι σου. Ναι, μου λέει, ναι, μου λέει, φίλε μου, λέει, είχα, λέει, ένα σοβαρό πρόβλημα. Το κοριτσάκι μου, μου είπε το όνομά της, έπαθε, μου λέει, λευκαιμία. Και μάλιστα, μου λέει, την χειρότερη μορφή λευκαιμίας, την κατηγορία ΤΑΦ. Η χειρότερη μορφή, τελευταία μορφή λευκαιμίας. Και όλα αυτούς τους μήνες, λέει, έτρεχα, λέει, στα νοσοκομεία, από εδώ και από εκεί, και τελικά, δόξα τω Θεώ, όχι ότι τα πράγματα είναι τελείως καλά, αλλά ελπίζουμε, μου λέει, στον Κύριο. Ελπίζουμε, μου λέει, στον Θεό. Α, λέω, μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέω, είναι, λέει, εγώ στην ελπίδα. Λέει, όχι, μου λέει, είναι στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό, λέω, υπάρχει, λέω, μονάδα, λέω, για αυτή τη θεραπεία. Βεβαίως, μου λέει, είναι στο 10ο όροφο, πολύ εξελιγμένη, καλός ο γιατρός. Και αυτά, λέω, έχουμε και μία αδερφή εκεί πέρα. Λέει, ποια αδερφή, μου λέει, πώς λέγεται. Λέω, τάδε είναι το όνομά της. Α, μου λέει, την ξέρω, μου λέει. Τι χριστιανή κοπέλα, μου λέει. Τι εξαίσιος άνθρωπος, λέει. Τι καλός χαρακτήρας, μου λέει. Ήρθε και έκανε, λέει, μασάζ, λέει, στο κοριτσάκι μου. Μασάζ, μου λέει. Μας μίλαγε συνέχεια για το Θεό, για τον Ιησού Χριστό, και άνοιγε, λέει, η καρδιά μας. Αλλά, λέει, πάει σε μια άλλη εκκλησία. Πας και εσύ, λέμε, σε αυτή την εκκλησία. Λέω, και εγώ σε αυτή την εκκλησία πάω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αρχίσαμε, λοιπόν, να μιλάμε για τον Κύριο. Παίρνω την αδερφή τηλέφωνο, λέω, να σου πω με ποιον είμαι. Να σου πω με ποιον είμαι. Μου λέει, με ποιον. Λέω, με τον τάδε, τάδε. Τι να σου πω, μου λέει. Είναι έτοιμες ψυχές. Είναι, μου λέει, σαν το μήλο να πέσει κάτω από τη μηλιά. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι μιλήσαμε για τον Κύριο, τον ευγνωμονούμε μέσα από την καρδιά μας. Τι ωραία μαρτυρία, αδερφοί. Πώς ανοίγει δρόμο ο Κύριος. Τι καλή μαρτυρία για τις αδερφές που υπηρετούν, τους αδερφούς, αλλά και τους ξένους ανθρώπους, αδερφοί, μέσα στα νοσοκομεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει αυτό το φρόνημα, αδερφοί, του Χριστού να έχουμε όλοι μας. Διότι η καλή μαρτυρία, οι άνθρωποι, λέει, θα δούνε τα καλά σας έργα και θα ομολογήσουν ότι πράγματι είστε του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φέρ το, λέει, το αυτοκίνητο που το θέλεις. Και τώρα θα μου λέει, θα το φτιάξουμε τέλειο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή, λέω, τι έπρεπε να βρεθούμε, λέω, κοντά-κοντά, λέω, και αυτά, να ομολογήσουμε ο ένας τον άλλον. Τελικά η Μυρτώ πάει πολύ καλύτερα από ό,τι ξέρουμε. Και Μυρτώ το λένε, που ξέφυγε το όνομα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ευελπιστούμε ότι ο Κύριος θα τις χαρίσει και τελεία θεραπεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να τους σώσει, να τους προσθέσει στην Εκκλησία και να τους κάνει αδερφούς μας, αδερφοί. Πολύ ευλογημένοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν, λοιπόν, έχουν, λέει, έτσι τα πράγματα, λένε οι μαθητές, γιατί και αυτοί δεν το καταλάβανε. Αν, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, δεν συμφέρει, λέει, να παντρευτεί, λέει, να νυφευτεί κάποιος. Δεν είναι συμφέρον. Άμα είναι, λέει, να τη χωρίσει τη γυναίκα και μετά να μην ξαναπαντρευτείς, δεν συμφέρει. Α, μείνουμε έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος όμως έρχεται, αδερφοί, να τα ισιώσει τα πράγματα. Να τα φέρει εκεί που πρέπει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι μόνο στους Φαρισαίους, αλλά και στους μαθητές που δεν έχουν καταλάβει το θέμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν δύναται, λέει, οι πάντες να δεχτούν το λόγο τούτο. Βαρύς ο λόγος. Πολύ βαρύς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ βαρύς ο λόγος. Ο Κύριος κάποτε μιλούσε ότι όστις δεν φάγει, λέει, τη σάρκα μου και δεν πήγε το αίμα μου, λέει, δεν έχει ζωή αιώνια. Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Μα, Κύριε, θα φάμε τη σάρκα σου και θα πιούμε το αίμα σου. Βαρύς ο λόγος. Και πολλοί, λέει, και από το μαθητών ακόμα, λέει, στραφήκανε, λέει, στο πίσω. Σηκωθήκανε και φύγανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μήπως και εσείς, λέει, θέλετε να φύγετε. Στράφηκε ο Κύριος, λέει, στους μαθητάς. Μήπως και εσείς. Βαρύς ο λόγος,
Πού να πάμε, Κύριε? Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίους. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν ήδυνατε λοιπόν πάντες να δεχτούνε το λόγο τούτον, αλλά εις όσους είναι δεδομένων. Σε όσους τον έχουν καταλάβει, σε όσους έχουν εννοήσει το λόγο του Θεού, δεν είναι δεδομένο. Αν πεις το λόγο έξω στους ανθρώπους, στο αδερφή, το μόνο που θα κάνουν είναι να σε κοροϊδέψουν. Ας ονειδήσουν. Μα τώρα τι μας λες τώρα? Εάν δεν μ' αρέσει η γυναίκα μου, εάν δεν μου δώσει την πρίκα που υποσχέθηκε, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο, δεν θα τη χωρίσω. Μα τι είναι αυτά τώρα που μου λες? Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ως σε όλους δεδομένων. Και συνεχίζει ο Κύριος, διότι είναι ευνούχοι, λέει, αυτοί είτε είναι σε χιλίας μετρός σε γεννήθηκαν έτσι. Είναι ευνούχοι. Γεννηθήκαν έτσι, δεν μπορούν να παντρευτούν και τελείωσε το θέμα εκεί. Αλλά και είναι ευνούχοι όσοι ευνουχίστησαν από τους ανθρώπους. Ούτε και αυτοί δεν μπορούν να παντρευτούν, ούτε μπορούν να κάνουν οικογένεια, ούτε τίποτα. Αλλά έρχεται όμως και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Και αυτοί είναι, λέει, ευνούχοι, ή την ευνούχησαν τους εαυτούς τους δια τη βασιλεία των ουρανών. Κύριε, εγώ δεν θα παντρευτώ, καθώς ο Παύλος είπε, δεν θα παντρευτώ, διότι θέλω να πράξω το Άγιο Θέλημά Σου. Θέλω να δώσω την καρδιά μου και τη ζωή μου και να αφιερώθω σε Σένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω τα πάντα στη ζωή μου να ανήκουν σε Σένα, Κύριε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όσοι λοιπόν, λέει, όποιος δύναται να το δεχτεί τούτο, ας το δεχτεί. Μπορεί κάποιος να το δεχτεί? Ας το δεχτεί. Ας ενεφιούσει τον εαυτό του πνευματικά, αδερφοί. Για πνευματικά πράγματα μιλάμε τώρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Παύλος είχε ευνουχίσει τον εαυτό του πνευματικά, διότι ήταν αφοσιωμένος στο έργο του Θεού. Δεν ήθελε να έχει το βάρος της γυναίκας. Άφησα τη γυναίκα μου πίσω, άφησα τα παιδιά μου, θα πάω μέχρι την Καβάλα, τους Φιλίππους, και μετά θα επιστρέψω εκεί στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Ξανά, μετά θα πάω στην Κόρινθο, πάλι στη γυναίκα και στα παιδιά μου. Όχι. Ο Παύλος δρόμο έπαιρνε και δρόμο άφηνε. Δεν σταμάταγε πουθενά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε, λέει, εφέρθησαν προς αυτόν παιδεία για να επιθέσει τα σχήρας επ' αυτά και να ευχηθεί, και οι μαθητές επέπληξαν αυτά. Μπόδισαν αυτά, γιατί τώρα είναι κουρασμένος ο Κύριος. Τώρα είναι ταλαιπωρημένος ο Κύριος. Μην τον ταλαιπωρήσουμε άλλο τον Κύριο. Αφήστε τον εκεί που είναι να ξεκουραστεί. Κάντε στην άκρη, παιδάκια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάντε στην άκρη να ξεκουραστεί ο Κύριος. Ο Κύριος όμως είδε την κίνηση αυτή, Την είδε την κίνηση. Δεν του άρεσε του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στραφή στους μαθητάς, αφήστε τα παιδεία. Μην τα εμποδίζετε τα παιδάκια να έρθουν. Ο Κύριος ήθελε να ευλογήσει τα παιδάκια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι των Διούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Σε αυτά τα παιδιά ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Διότι μέσα στο παιδί κατοικεί μία καρδιά αγνή, καθαρή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτά τα παιδιά. Και ο Λόγος του Θεού λέει, αν δεν γίνετε κι εσείς σαν τα παιδιά, δεν μπορείτε να ειδείτε τη βασιλεία των ουρανών. Φανταστείτε, αδερφοί μου, πως πρέπει να είναι η καρδιά μας σαν του μικρού παιδιού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και επέθηκε, λέει, τα χέρια του στα παιδεία και ευλόγησε αυτά. Και κάποιος νέος άνθρωπος, όπως λένε και τα άλλα Ευαγγέλια, πλησίασε τον Κύριο, πλησίασε τον Ιησού Χριστό, έχοντας μια ερώτηση μες στην καρδιά του. Τι να κάνω, Κύριε? Θέλω τη βασιλεία των ουρανών. Πάρα πολύ μ' αρέσει η διδασκαλία Σου. Πάρα πολύ μ' αρέσει, Κύριε, αυτά που κάνεις. Και θέλω, Κύριε, κι εγώ να απολαύσω τη βασιλεία των ουρανών. Τι να κάνω, Κύριε? Για εξήγησέ μου. Τι να κάνω? Και ο Κύριος του λέει ότι αγαθός είναι ο Θεός καταρχήν.
ότι για να κάνεις, λέει, το θέλημα του Θεού και να εισέρθεις στη βασιλεία των ουρανών, να φυλάξεις εντολές. Φύλαξε τις εντολές. Έχεις τις εντολές του Μωυσή, λοιπόν φύλαξέ τις, κράτησέ τις. Αν τις πράξεις αυτές τις εντολές, τότε πραγματικά θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτός, λέει, στραφής, τον ρώτησε ποιες είναι εντολές. Τις ήξερε βέβαια τις εντολές, αλλά ήθελε να τις ακούσει και από το στόμα του Κυρίου. Ποιες είναι αυτές τις εντολές, Κύριε? Ο Μωυσής έχει πει δεκάδες εντολές. Αλλά ποιες είναι αυτές που αξίζει τον κόπο να ακολουθήσω ούτως ώστε να μπω στη βασιλεία των ουρανών? Και ο Κύριος του λέει να μην φωνεύσεις, να μην μιχεύσεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πάρα πολύ ωραία, ε? Μας τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και να αγαπάς τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Τον πλησίο σου. Μεγάλη εντολή, ε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτός ο νέος λέει, όλα αυτά τα φύλαξα, Κύριε. Τα έκανα στη ζωή μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, νέα μου. Τα έκανε στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος, αδερφή, δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου. Αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Αυτή την ώρα ο Κύριος βλέπει την καρδιά σου. Τι έχεις μες στην καρδιά σου, τι έχεις μες στην καρδιά μου. Διότι, λέει, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Κυρίου, διέρχεται, λέει, μέχρι οστών και μυελών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ανακατεύει τα πάντα μέσα στον άνθρωπο. Και βλέπει ο Κύριος τους διαλογισμούς της καρδιάς μας. Θα μπορεί η σκέψη μας να πετάει κάπου αλλού, να διαλογίζεται και να συλλογίζεται άλλα πράγματα. Ο Κύριος το ξέρει όμως αυτό. Γι' αυτό, αδερφοί μου, η σκέψη μας και η καρδιά μας πρέπει να είναι ενωμένη με τον Λόγο, ενωμένη με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος, λοιπόν, χτυπάει, θα έλεγα, την κέρια θέση. Χτυπάει την καρδιά του νεαρού αυτού ανθρώπου. Ένα σου λείπει. Ένα σου λείπει. Μήπως μου λείπει και εμένα ένα αυτό το βράδυ? Μήπως σου λείπει και σε ένα, αδερφέ μου, αδερφή μου, ένα αυτό το βράδυ? Πολύ πιθανόν, ε? Πολύ πιθανόν να μας λείπει ένα. Να μην μας λείπουν πολλά, αλλά να μας λείπει ένα, αδερφή μου. Λέει ο Κύριος, ένας άνθρωπος, λέει, που αρωτριά, κρατάει το άρωτρο και κοιτάζει στο πίσω, δεν είναι άξιος για τη βασιλεία των ουρανών. Μήπως κοιτάμε και εμείς, αδερφοί, πίσω? Ο Απόστολος Παύλος λέει, τα οπίσω, λέει, λησμονώ, εις τα έμπροστα επεκτηνόμενος τρέχον για το βραβείο της ανοκλήσεως. Μήπως αυτή την ώρα σκεφτόμαστε κάτι? Μήπως λέμε, ας πούμε, ότι, ξέρω κι εγώ, μήπως έπρεπε, ας πούμε, το παιδί μου να περάσει κάποια άλλη σχολή? Μήπως έπρεπε, ας πούμε, με στεναχώρησε η γυναίκα μου και έπρεπε να τη ζητήσω συγγνώμη και δεν τη ζήτησα? Μήπως στην εργασία μου κάτι έγινε και στεναχωρήθηκα και δεν ζήτησα συγγνώμη? Μήπως τρέχει η σκέψη μας στα παιδιά μας? Μήπως τρέχει η σκέψη μας στο αυριανό συνέδριο των νεαρών, των νέων ανθρώπων, των αδερφών μας? Πολλά μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Δώσ' μου την καρδιά σου. Διότι από την καρδιά αυτή εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Δώσ' μου τη ζωή, την καρδιά σου. Και ο Κύριος βλέπει στην καρδιά του νεαρού αυτού. Ένα σου λείπει. Ένα σου λείπει. Πώλησε αυτά που έχεις, που είναι μέσα στην καρδιά σου, αυτά που σε κρατούν μακριά από μένα, και τότε έλα και ακολούθησέ με. Και έλα και ακολούθησέ με. Και τότε θα έχεις θησαυρό των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το βλέπετε, αδερφοί? Θησαυρό των ουρανών θα έχουμε. Αν αφήσουμε τα πίσω. Αν δώσουμε την καρδιά μας τελείως στον Χριστό.
Την καρδιά σου θέλει ο Κύριος. Την καρδιά μου θέλει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα σου λείπει. Και μάλιστα λυπούμενος, λέει ο νεαρός, δια το λόγον αναχώρησε. Λυπήθηκε ο νέος, δεν μπορούσε να τα κάνει. Δεν μπορούσε να αφήσει αυτά τα πράγματα, να στερηθεί από τα υπάρχοντά του. Και μάλιστα σε άλλο Ευαγγέλιο, ο Κύριος τον κοίταξε που έφευγε και στεναχωρήθηκε ο Κύριος. Ήτανε τόσο κοντά, αδερφοί, να μπει αυτός ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών. Μπροστά του ήτανε. Τη ζήτησε τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα έλεγα το ένα του πόδι ήτανε μέσα. Και όμως δεν μπήκε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μακάρι να μπήκε, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Μακάρι να μπήκε. Και πόσο πλησίον, αδερφοί μου, είμαστε εμείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο κοντά είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα έλεγα με το ένα πόδι είμαστε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όμως, αδερφοί, το άλλο πόδι είναι έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο και να σπρώξει και το άλλο μας πόδι. Διότι μόνοι μας, αδερφοί, είναι δύσκολο να σπρώξουμε το πόδι μας. Διότι πολλές φορές δεν αφήνουμε τα πίσω. Μας ακολουθούν τα πίσω. Τα πίσω μας ακολουθούν, αδερφοί. Όχι μόνο εμένα, όλους μας, αδερφοί. Όλους μας. Σκέψεις, διαλογισμοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτά, και αυτό μας αναγκάζει με το ένα πόδι να είμαστε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάποιος άλλος τον πλησίασε τον Κύριο προκειμένου να τον νομικός να τον ονειδήσει, να τον κοροϊδέψει. Λέει, τι να κάνω, λέει, για να εισέρθω, λέει, Κύριε, στη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει, τα ξέρεις όλα. Να αγαπήσεις, λέει, το Θεό σου σαν τον εαυτό σου και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Ποιος είναι ο πλησίον μου? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρουμε ποιος είναι ο πλησίον, αδερφοί. Πλησίον μας είναι ο αδερφός μας, αδερφοί. Ο πλησίον μας είναι ο αδερφός μας. Ο πλησίον μας, που είναι πολύ εύκολα να πούμε αδερφέ σ' αγαπάω. Πολύ εύκολο να βοηθήσουμε τον αδερφό μας. Πάρα πολύ εύκολο. Αλλά πλησίον μας είναι και ο φίλος μας. Είναι και ο συγγενής μας. Που εκεί είναι λιγάκι πιο δύσκολο να τον αγαπήσουμε. Και πολύ πιο δύσκολο, αδερφοί μου, είναι να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάρα πολύ δύσκολο. Αγαπήσεις τον πλησίον σου, σαν τον εαυτό σου. Μα πλησίον μου είναι ο εχθρός μου. Βεβαίως πλησίον. Ο Κύριος δεν κοιτά έναν εχθρό σου, ή αν είναι φίλος σου, ή αν είναι αδερφός σου. Ο Κύριος βλέπει ότι είναι μία ψυχή. Είναι μία ψυχή που χάνεται. Και αυτή την ψυχή τη στέρνει σε σένα. Για να της μιλήσεις και να της πεις ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει. Ο Ιησούς Χριστός αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μακάρι ο Κύριος να μας αποστείλει για σε αυτές τις ψυχές που χάνονται από έλλειψη γνώσεως, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ πέρα αμφισβητούν, λέει. Πόσο, λέει, δύσκολο, λέει, τόσο δύσκολο, λέει, είναι να εισέρθει, λέει, πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών, όσο δύσκολο είναι να περάσει μία καμήλα από την τρύπα της βελόνας, τόσο δύσκολο είναι να περάσει ο πλούσιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ευλέψας, λέει, ακούσαντε συμμαθητέ, εξεπλήττον το, λέει, σφόδρα και λέει, ποιος μπορεί να σωθεί? Είναι δυνατόν να σωθεί κάποιος? Κάποιος μπορεί να σωθεί όταν δεν μπορεί να περάσει μία καμήλα από μία τρύπα βελόνης? Θα περάσει κάποιος άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών? Και ο Κύριος τους βγάζει από το αδιέξοδο, αδερφοί. Ο Κύριος έρχεται να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Και συνεχίζει ο Κύριος. Ευλέψας, λέει, σε αυτούς είπε, και ο Κύριος κοιτάζει σε εμάς σήμερα.
παρά ανθρώπης τούτον αδύνατον. Αλλά για το Θεό είναι τα πάντα δυνατά. Βλέπουμε, αδελφοί, ο Κύριος φέρνει τη λύση, δίνει τη λύση στο πρόβλημα. Για τον άνθρωπο είναι δύσκολο. Για μένα είναι δύσκολο να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά για το Θεό όμως είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είναι εύκολο, αδερφέ μου, εάν μείνουμε μέχρι το τέλος, στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Λέει ο Κύριος, άνευ του αγιασμού ουδής μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να σταθούμε άγιοι και καθαροί μέχρι το τέλος. Εκεχημένη μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Ιησού Χριστού. Για τους αδερφούς μας, για τους συνανθρώπους μας, για τους εχθρούς μας ακόμα. Και τότε, αδερφοί μου, πράγματι θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό τον αγώνα, αδερφοί μου, που ξεκινήσαμε, προ 27 χρόνια εγώ, προ 20 άλλος, προ 50 άλλος, προ 5, προ 10, προ ορισμένους μήνες, μερικούς μήνες, αυτόν τον δρόμο που ακολουθήσαμε, να τον ακολουθήσουμε και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μας έβαλε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Παράδεισος, αδερφοί μου, ξεκινάει από εδώ τη γη. Ξεκινάει από εδώ, αδερφοί μου, ο Παράδεισος. Εξαρτάται από τον άνθρωπο που θέλει να ζήσει. Στον Παράδεισο ή εκεί κάτω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Από μας εξαρτάται τα πάντα, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος ο Κύριος θα μας δώσει, μαζί με τον πειρασμό, θα μας δώσει και τη δύναμη να μπορέσουμε να φτάσουμε ένδοξα μέχρι τον ουρανό, για να απολαύσουμε τη Βασιλεία Του. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να μας ευλογεί. Αμήν.